Καλή μέρα! Δεν είναι τόσο γιατί βρέχει, αλλά αυτή τη φορά δεν μας νοιάζει. Γιατί? Θα πάμε να του παίξουμε σπηλαιολόγηση σήμερα. Θα πάμε να μπούμε σε ένα υπόγειο ποταμό. Θα πάμε στους Έρφους. Η Έρφη είναι ένα χωριό λίγο μετά το Ρέθυμνο. Και εκεί υπάρχει ένας υπόγειος ποταμός που μπαίνεις μέσα ένα σπήλαιο και θα πάμε να το εξερευνήσουμε. Νερά! Σκοτάδια! Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει έξω ο καιρός. Είναι λίγο tricky η φάση γιατί θα είμαστε γύρω στις 4 ώρες κάτω από τη γη. Αλλά μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Βασικά λέω για μένα, εσάς. Σας νοιάζει. Αντώνη, σε νοιάζει. Εγώ θα πάω σπίτι μου. Ωραία, τέλεια. Δεν θα το κάνουμε φυσικά μόνοι μας αυτό. Θα πάμε να γνωρίσουμε μια τρομερή σπηλαιοπαρέα όπως μας συστήθηκαν. Και θα πάμε να τους γνωρίσουμε και θα πούμε μαζί με αυτούς. Με τον απαραίτητο εξοπλισμό, την απαραίτητη ασφάλεια και φυσικά θα είναι οδηγοί μας. Για την ώρα είμαστε στον δρόμο προς το Ρέθυμνο και πάμε να απολαύσουμε μια τρελή περιπέτεια. Πω. Σήμερα η αποστολή μας αποτελείται από τρία μόνο άτομα. Εμένα, τον Γιώργο μου και τον Αντώνη μου. Οι άλλοι τρεις, ο Μιχάλης και ο Ιχολύπτης, δεν μπορούσαν να έρθουν. Δεν θέλαν να έρθουν να μπουν σπηλιές. Αυτοί χάνουν. Λοιπόν, ωραία, η διαδρομή είναι μαγευτική. Μετά που θα φύγετε βέβαια από την Εθνική, μη λέμε ότι να είναι. Είναι κοντά στη μία ώρα και κάτι. Αυτό τώρα που πάμε, αρχικά πάμε να συναντήσουμε εκεί πέρα την ομάδα. Και η είσοδος για τον ποταμό, τον υπόγειο αυτό που λέμε, είναι, βρίσκεται μέσα σε ένα χωράφι. Έχουμε πάρει τις άδειες από τον άνθρωπο εκεί πέρα και πάμε να εξερευνήσουμε. Δεν έχω πάει ποτέ και είμαι πραγματικά πολύ περίεργος. Εσύ? Εγώ πολύ. Θα το ζήσουμε. Είναι έτσι. Θα το ζήσουμε. Πάμε. Αλλαγή σχεδίου, δεν βρήκαμε το κλειδί, θα πάμε με τα πόδια. Πάμε να γνωρίσουμε γρήγορα την ομάδα η οποία έχει επιμεληθεί όλη την εκδρομή, αφού πρώτα πάρουμε τα προγραμματάκια μας. Εσύ τελικά θα βάλεις νεοπρέν? Δεν είναι ένα βαρέλι με μπύρες. Θα είναι το στεγανό μας για να μπει η κάμερα, για να μην βραχεί. Γενικά θα παίξει πολύ GoPro και ασφάλεια σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό μας. Πίτα, σκοτάδια, έχουμε προμηθευτεί φακούς και φώτα. Και αυτά ζούμε. Τώρα το πώς θα πάει αυτό, θα δείξει. Λοιπόν, αυτή είναι ένα μέρος της σπηλαιοπαρέας που σας έλεγα πριν. Είναι ο Κωστής και ο Βασίλης. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας και εσάς. Καλημέρα. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Έχουμε έρθει στην είσοδο. Από ό,τι μου είπατε, πόση ώρα περπάτημα είναι μέχρι να φτάσουμε στην είσοδο του σπηλαίου? Δεν είναι, κάνα τεταρτάκι. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν περπατηματάκι πρώτα 10 λεπτά και εκεί, όταν αρχίζουμε και βάζουμε τα πραγματάκια, θα γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Είμαστε OK. Let's go. Από εδώ κανονικά μπαίνουμε για να πάμε, οπότε μάλλον η εκπομπή μας κλείνει, ήταν πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ!
Εδώ ο Γιώργος μου έχει βάλει τη σκελέα. Σ' αρέσει? Πρώτη μουρή. Ωραία, οι άλλοι εδώ ετοιμάζονται, μπαίνουν νεοπρέν. Ο Φράγκος μου προσπαθεί να χωρέσει μια νεοπρέν, αλλά δεν τα καταφέρει, πριν να χάσει κιλά. Έχω παχύνει. Αυτό προσπαθεί ο Κώστας να το βοηθήσει. Ο άλλος βάζει πράγματα από πάνω. Εγώ είμαι έτοιμος και περιμένω τους φίλους μου να ξεκινήσουμε. Πριν όμως αρχίσουμε να κατέβουμε προς τα κάτω, δεν πρέπει να γνωρίσουμε λίγο την ομάδα που μας φιλοξενεί σήμερα? Πάμε να μάθουμε για αυτή την υπέροχη σπηλοπαρέα. Λοιπόν, Κωστή, δεν καταλαβαίνεις τον ενθουσιασμό μου, δεν καταλαβαίνεις το πόσο αγωνιώ για να μπω μέσα να ξεκινήσουμε όλη αυτή τη φάση. Πριν όμως να ξεκινήσει η εκδρομάρα μας, θέλω να μου πεις τρία πράγματα. Αρχικά, πού είμαστε? Καλώς ορίσατε καταρχήν. Ωραία. Στην παρέα μας, τέλος πάντων. Είμαστε στους Έρφους και θα μπούμε σε ένα υπόγειο ποτάμι. Να το εξερευνήσουμε, τέλος πάντων. Θα συναντήσουμε νερά, πώς είναι η διαδρομή? Θα συναντήσουμε νερά, πριν από τη μέση της διαδρομής, τέλος πάντων. Και θα είναι έτσι κάτι extreme, τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο έχετε κατέβει, το έχετε κάνει γενικά? Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, είναι χαρτογραφημένο το ποτάμι. Θέλω να μου πεις αρχικά πόση ώρα είναι το πάνω κάτω που θα κάνουμε εμείς? Πόσα μέτρα σε απόσταση? Θα προχωρήσουμε σίγουρα μέχρι τα γύρω στα 200 μέτρα που θα συναντήσουμε τα νερά. Mm-hmm. Θα προχωρήσουμε και άλλα 200 μέτρα, θα πω χοντρικά τώρα. Okay. Έτσι. Γύρω στα 600 με 700 μέτρα, ας πούμε. Ναι, μάξιμου. Το σπήλαιο είναι πάνω από 2,5 χιλιόμετρα. Okay. Δεν μπορούμε να μπούμε εμείς, δεν χρειάζεται να μπούμε τόσο πολύ για να κάνουμε αυτή τη βόλτα, τέλος πάντων. Απλά για επιστημονικούς λόγους έχει συμβεί, έτσι. Για αυτόν τον λόγο γίνεται. Εμείς θα μπούμε να κάνουμε μια εμπειρία, να η δείτε πάνω κάτω την πόλτα μας, να δείτε με τι ασχολούμαστε εμείς σαν παρέα, και τέλος πάντων. Εδώ τώρα θέλω να έρθω να τα συζητήσουμε. Ποιοι είστε, τι κάνετε? Όταν σας γνώρισα και κάναμε αυτή την υπέροχη συνάντηση με 10-15 άτομα όπως ήμασταν τότε, ναι, μου συστηθήκατε ως μια σπηλαιοπαρέα. Ακριβώς. Θέλεις να μου εξηγήσεις λίγο αυτή τη φάση? Ακριβώς. Μια σπηλαιοπαρέα είμαστε, λοιπόν. Δεν είμαστε ούτε σύλλογος, ούτε σωματείο, ούτε κάτι επίσημο, τέλος πάντων. Είμαστε μια παρέα φίλων, σπηλαιολόγων, οι οποίοι όλοι έχουμε κάνει σεμινάρια σε συλλόγους που υπάρχουν στο Ηράκλειο, τέλος υπάρχει πάντων. Υπάρχει το know-how, τέλος πάντων. Ακριβώς, ναι. Για να μπαίνουμε με ασφάλεια και με σεβασμό σε τέτοιους ιδιαίτερους χώρους. Εννοείται. Για τους οποίους θα πούμε μέσα λεπτομέρειες πολλές, ναι, και ναι, θα ναι, μάθουμε. Ναι, ναι. Και τέλος πάντων έχουμε σμίξ, έχουν ταιριάξει οι χημίες μας, όπως το λέμε εμείς, τέλος πάντων. Ωραία. Και μαζευόμαστε όποτε μπορούμε, κάποιες Κυριακές, και κάνουμε σπηλαιολογικά πραγματάκια. Βόλτες, εξερευνήσεις, χαρτογραφίσεις, φωτογραφίσεις. Γενικά, όσοι γνωρίζουν, ρε παιδί μου, για τα σπήλαια, καταλαβαίνουν τι κάνουν. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και περίεργο χόμπι. Μια ωραία τρέλα, θα ναι, το πω εγώ. Ναι, 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 ναι. Θέλω λίγο πριν μπούμε να θα μας δείξει και μετά ο φίλος μας ο Κωστής, λίγο να μου πεις λίγο για την ασφάλεια όλη αυτή της κατάστασης. Τι εννοώ? Είμαι εγώ ένας τρελάκιας και θέλει να ακριβώς πάει να κατέβει σπηλιές. Μπράβο, το καλά κάνω έτσι γιατί γουστάρω, παίρνω ένα σκηνή, ένα σπάγο και κατεβαίνω. Ούτε καν. Λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό, να πούμε λίγο στον κόσμο τι πρέπει, ναι, να... Να το πούμε αυτό γιατί έχει σημασία. Μπορεί να μας φαίνεται εύκολο γιατί... Αρχικά δεν φαίνεται εύκολο. Για να σου δώσω να καταλάβεις, υπολογίζεται ότι είναι καταγεγραμμένα γύρω στα 12.000 σπήλαια όσον αφορά την Ελλάδα. Okay. Τα 6.000 από αυτά περίπου είναι στην Κρήτη. Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει χωριό χωρίς σπηλιά, δεν υπάρχει okay βουνό χωρίς σπηλιά. Είναι ένας τεράστιος κόσμος κάτω από ναι, το μας κόσμο. Είναι, ας πούμε, ένα από τα καλύτερα σπηλιολογικά πεδία της Ελλάδος και γενικά της Ευρώπης. Θέλω τώρα λίγο να μείνουμε λίγο στην ασφάλεια. Ναι. Τι πώς μπορεί κάποιος να κατέβει κάτω και αν θέλει κάποιος ο οποίος δεν είναι έμπειρος, τι πρέπει να γίνει και να κάνει? Για οποιοδήποτε που δεν είναι έμπειρος και του αρέσει αυτό το πράγμα και θέλει να μπει σε αυτόν τον κόσμο, για μένα προσωπικά, σαν Κώστας, θα το πω ότι καλό είναι να ασχοληθεί με μια σπηλαιολογική ομάδα που, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν στο Ηράκλειο. Εννοείται. Ομάδες που εκπαιδεύουν σωστά, γιατί βάζουμε τον εαυτό μας σε ένα κίνδυνο, όπως είναι, ας πούμε, ένα σκηνή. Δηλαδή, το αν θα τρίβεται κάπου ή αν θα. Τι σκηνή θα είναι αυτό? Ναι, όλα αυτά τα τεχνικά θέματα δεν είναι τίποτα απλό, είναι όλα πιστοποιημένα πράγματα. Βασικά είναι η ασφάλειά μας. Να μπούμε και να βγούμε. Γιατί εδώ αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των σπηλαίων, ότι από εκεί που θα μπούμε πρέπει να βγούμε. Έτσι, ωραία, δεν σούπερ είναι μόνο κατάβαση και βγήκαμε κάπου και φύγαμε, πρέπει να επιστρέψουμε κιόλας. Άρα όταν επιστρέψουμε και είμαστε έξω, η αποστολή θεωρείται πετυχημένη. Λοιπόν, εγώ εδώ να σου πω ότι μέχρι στιγμής και τους τρεις που έχω γνωρίσει μου φαίνεστε
εμπνέεται εμπιστοσύνη και είναι το πιο σημαντικό πράγμα για έναν οδηγό, ναι, για τους οδηγούς μας εδώ πέρα, για να βγούμε και εμείς να έχουμε vibe ωραίο και σωστό. Δεν είμαστε οδηγοί, έτσι. Είμαστε για την ώρα, να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, μην παίρνουμε, ας πούμε, θεωρητικά. Εμείς εδώ πέρα να κάνουμε τη βόλτα και επιμελήστε την εκδρομή μας. Ακριβώς, να το πούμε έτσι. Ακριβώς, ναι. Οπότε, έχουμε βάλει τις... τις παραλλαγές μας, ναι, τα, ναι, όλα το, τα να έτσι μας, το πιεσμό, τέλος πάντων. Και πάμε να ζήσουμε περιπέτεια. Ωραία. Έτοιμοι. Πρώτα όμως, θα πάμε στο φίλο μας, τον Κωστή, να μας εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα που μας είπες μόλις. Σωστό. Let's φίλοι. Go. Γεια! Σε βλέπω εδώ πέρα, ψαχουλεύεις κάτι. Τι είναι αυτό που κρατάς, τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι πέτρα σε τη λίμνη που λέμε, τη λεγόμενη, την οποία εμείς οι σπηλαιολόγοι που τη χρησιμοποιούμε, τέλος πάντων, ή τη χρησιμοποιούσαμε, γιατί είναι λίγο... Είναι old school η φάση αυτή. Ναι, okay. Και καλά. Ποια η χρήση, τι γίνεται, για πες. Τι γίνεται. Βάζουμε την πέτρα μας μέσα στην ειδική φιάλη, η οποία είναι συγκεκριμένη για αυτό το λόγο. Okay. Δεν είναι ιδιοκατασκευή. Μυρίζει γκάζι, ωστόσο. Γκάζι. Και, του, και κλείνουμε τέλος πάντων εδώ όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, κλείνουμε αυτό το κόλπο εδώ και από εδώ βάζουμε νεράκι. Ωραίος. Εδώ υπάρχει ένα ρυθμιστή στην ουσία. Πόσο θέλουμε να ανάβει και πόσο τι. Φλόγα μας. Αυτό εφάπτεται με το κράνος, ναι, και δημιουργεί φλόγα. Και δημιουργεί τη φλόγα η οποία, αν είμαστε τυχεροί, θα ανάψει. Και το Βασίλη, το τρίτο μέλος της παρέας, όπου εσύ θα είσαι η πληροφορία. Όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένη, σωστά. Όσο μπορώ. Ωραία, σούπερ. Αρχικά πες μου λίγο εδώ πέρα, πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό το πράγμα, κάπως, ποια είναι η ιστορία, πώς γίνονται τα υπόγεια ποτάμια, ας πούμε. Δηλαδή, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ στην περιοχή, και από τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί το έδαφος, mm-hmm, παλαιότερα, πολύ παλιά, ο μεγαλύτερος όγκος του νερού κατευθυνόταν προς τα δω. Έβρισκε, για παράδειγμα, ένα λακκουβάκι, μία οπή. Μία μικρή οπή, μάλλον. Μία μικρή οπή, η οποία με τη διάβρωση του νερού μεγάλωνε. Και έτσι βρέθηκε μία κοιλότητα εσωτερικά του εδάφους, το λεγόμενο σπήλαιο, όπου το νερό, αν έβρισκε έδαφος το οποίο ήταν σαθρό ή μπορούσε εύκολα να διαβρωθεί, το διάβρωνε και δημιουργούσε μετά τους χώρους μέσα που θα δούμε και αργότερα. Σούπερ. Εμείς είπαμε νερό δεν θα βρούμε στην αρχή του σπηλαιού, θα βρούμε λίγο πιο μετά, αλλά θα βρούμε το τρεχούμενο νερό στην ουσία. Θα συναντήσουμε, σωστά. Άλλωστε, το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μέρος του σπηλαιού που θα περπατήσουμε, ήταν αυτό που παλιά άνοιξε με το νερό. Στην πορεία έχει αποξηραθεί. Okay. Τελείως. Μπορεί να δούμε σε κάποια σημεία λίγη υγρασία στα τυχώματα, αλλά καθώς θα κατευθυνθούμε μετά τα 200 μέτρα εκεί περίπου, εκεί θα αρχίσουμε να συναντάμε το νερό. Ωραία, Ζούβερ. Ερώτηση. Είπαμε για μέκα σπηλαιολογίας, είπαμε για πόσα σπήλαια υπάρχουν στην Κρήτη. Θεωρείς, πιστεύετε, όχι εσύ προσωπικά, ότι υπάρχουν σπήλαια τα οποία δεν έχουν χαρτογραφηθεί ακόμα, δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα? Φυσικά και υπάρχουν. Το λέω και με χαρά κιόλας. Γιατί θέλουμε να πιστεύουμε πως θα έρθει η στιγμή που θα τα συναντήσουμε μπροστά μας. Έτσι. Και θα πάρουμε τη χαρά, την πραγματική που είχαν οι παλαιότεροι από εμάς, που τα έβρισκαν πρώτοι. Το άγνωστο. Το άγνωστο. Το Indiana Jones τύπου. Αυτή την πρώτη γεύση και τη μυρωδιά του σπηλαίου που εμάς αυτό είναι μας εξετάρει, ουσιαστικά, και μας τραβάει. Τρομερό αυτό που λες, φίλε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι! Ναι! Φύγαμε.
Αν δεν βγούμε, να ξέρω σας αγάπησα πολύ. Και εγώ δικαι μου. Και σου έχω γράψει και την περιουσία μου. Ναι. Ναι. Τι έχεις. Να τα πω τώρα on camera. Θα μας γίνει φορία. Χρέη μάλλον, έχει χρέη. Καλή τύχη Γιώργο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σε γνώρισα. Θες να πάμε για μπιφτέκια. Πάμε ψήσου. Έχουμε κατέβει στο πρώτο επιπεδάκι. Άμα κοιτάξει αριστερά, θα δει τίποτα γιατί είναι το απόλυτο σκοτάδι. Εκεί πάμε. Περιμένουν να έρθει την υπόλοιπη ομάδα και έχω τρελαθεί ήδη. Και... Έχουμε ξεκινήσει ήδη έχω καταψηφθεί. Η φάση είναι πάρα πολύ έτσι πρωτόχρονη. Ο παρουσιαστής μιλάει! Συγγνώμη, ναι, να είσαι καλά. Ωραία που είχα μείνει. Έχει προχωρήσει ήδη μπροστά μας ο Κώστας. Η φάση γενικά είναι αυτή, δεν ξέρω αν βλέπετε πώς. Κατεβήκαμε safe, έχουμε ξεκινήσει την πορεία μας. Έχουμε έρθει στο πρώτο τύπου άνοιγμα ναι. που υπάρχει στο σπήλαιο. Και θέλεις να μου πεις λίγο για το τι βλέπουμε, τι συμπεριφορές πρέπει να έχουμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Ακριβώς. Αυτό βλέπουμε τώρα, ότι είμαστε σε ένα άλλο κόσμο. Είμαστε στον κόσμο των σπηλαίων, τέλος πάντων. Έτσι. Εμείς εδώ είμαστε επισκέπτες, τέλος πάντων, και πρέπει να σεβόμαστε το χώρο. Προσεκτικά που θα πατήσουμε, να αφήσουμε σκουπίδια. Αυτά τώρα θεωρητικά είναι δεδομένα. Θεωρητικά λέει. Και μόνο να ξέρεις. Επίσης δεν γράφουμε στις πέτρες, δεν σπάμε στα λακτίδες, στα λαγνωτές. Ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα. Καλό να τα λέμε. Ακριβώς. Υπάρχει τώρα, ας πούμε, εδώ ζωή που είναι σπηλαιόβια ζωή, τέλος πάντων. Την οποία τώρα υπάρχουν, ξέρω εγώ, φορείς, όπως είναι το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών. Που οι άνθρωποι είναι επιστήμονες μέσα, είναι βιολόγοι. Το προσεγγίζουν πολύ πιο επιστημονικά. Ακριβώς. Θα μπουν με άλλο τρόπο εδώ, θα ελέγξουν άλλα πράγματα που εμείς τώρα ούτε καν τα βλέπουμε. Χλωρίδα... Δεν επιβαρύνουμε όμως κιόλας, προσπαθούμε. 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 Χλωρίδα, πανίδα, του σπηλαίου εννοείται ότι υπάρχει. Και γίνεται πλέον μια δουλειά άλλου τύπου με επιστημονική καταγραφή. Από δεδομένα ξέρω, όμως... που καταγράφονται σε αρχεία τα οποία υπάρχουν για. Βιολογικούς λόγους. Οι επιστήμονες και οι επιστήμονες. Ακριβώς. Από ό,τι ξέρω, βέβαια και η δικιά σου ομάδα συμβάλλει σε τέτοιες επιστημονικές έρευνες σε διάφορα σπήλαια τα οποία γίνονται τα ανοίγματά του, ναι. η προσπάθεια χαρτογράφησης και τα σχετικά. Επίσης, δεν είμαστε ειδικευόμενοι σε αυτό με την έννοια ότι εμείς θα κάνουμε, ας πούμε, θα βάλουμε κάποιες παγίδες, θα βοηθήσουμε στο να πάρουμε κάποια δείγματα. Μας έχουν δείξει ανθρώποι κάποια πράγματα που έχουμε μία εικόνα, μία γνώση σχετική, έτσι ώστε να γίνει σωστά η περισυλλογή του δείγματος. Και είστε παραπάνω από χρήσιμοι σε ό,τι έχει να κάνει με όλο αυτό το. Και εμείς ακριβώς μετά όλα αυτά τα δεδομένα που θα συλλέξουμε, τα μεταφέρουμε στους ανάλογους επιστήμονες, τέλος πάντων, έτσι, να το πω σωστά. Οι οποίοι θα τα αναπτύξουν όπως πρέπει σωστά, στο να γίνει μια σωστή καταγραφή. Μ' αρέσει αυτό. Θέλεις να είσαι political correct και να είναι όλα τα πράγματα σωστά και να τα λέμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχω ήδη ενθουσιαστεί, ανυπομονώ να ακούσω για νερά. Να ακούσω νερά θέλω. Πάμε! We'll be right back.
είναι πάντα μαγικό το να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο τόπο και να, και να μπαίνεις στην ουσία πραγματικά στα έκατα της γης. Στις φλέβες του γίγαντα. Στις φλέβες του γίγαντα, έτσι ακριβώς. Στη φλέβα, μάλλον μια μικρή φλέβα. Και να προχωράς, να προχωράς, να προχωράς και να μην υπάρχει, να μην ξέρεις που πας. Ειδικότερα όταν αυτό που μας είπαν τα παιδιά, το άγνωστο, σε κυριεύει, είναι πραγματικά πάρα πολύ αδρεναλινάτο. Αν κρίνω από τη δικιά μου αδρεναλίνη αυτή τη στιγμή που ξέρουμε γενικά που πάμε, είναι χαρτογραφημένο το σπήλαιο, αλλά όλο αυτό το πράγμα σε εντριγκάρει φουλ. Περιμένω, ανυπομονώ να δούμε τα νερά. Μέχρι στιγμές οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Και εδώ οι φίλοι μου πώς το βιώνουνε? Πάρα πολύ ωραία. Καραγκούλη. Τέλεια, υπέροχα. Καλησπέρα. Κάτσε καιρό. Είδατε κλείσει τραπέζι. Ναι. Τα όργανα είναι μέσα. Λοιπόν, η φάση πάει κάπως έτσι. Εννοείται ότι δίνουμε σε σειρά τα εργαλεία και τον εξοπλισμό για να κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Μέχρι στιγμής πάει εξαιρετικά. Η οδηγή μας είναι πολύ σούπερ. Εσάς σε τυφλώνω μάλλον, δεν πειράζει. Και συνεχίζουμε προς τα άγνωστα. Τι λες? Γεια. Με βάρκα. Με βάρκα. Έλατε. Τι έχουμε. Έτοιμοι εμείς. Πάνω κάτω πόσο έχουμε προχωρήσει μέχρι τώρα? Πρέπει να έχουμε προχωρήσει περίπου στα 150 μέτρα, με 200 μέτρα το πολύ. Μου φαίνεται πολύ παραπάνω να ξέρεις. Ναι, είναι η αίσθηση αυτή. Έτσι, γιατί μέσα στο σπήλαιο γενικότερα χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και ξεκουράζεται το μυαλό με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ και στα δύο. Ωστόσο είναι εξαιρετικός ο διάκοσμος και παρατηρούμε συχνά πυκνά. Καλά, αυτά τα στενά περάσματα είναι τρόμερα. Ναι, μοναδικά. Αυτές εδώ πέρα τις γραμμές. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Λοιπόν, αυτές οι γραμμές πώς προκύπτουν? Παλαιότερα, με την είσοδο του νερού στο σπήλαιο, που ουσιαστικά το νερό διαβρώνει το πέτρωμα και προχωράει, εξελίσσεται, μας δείχνει τα επίπεδα του νερού. Τη στάθμη. Τη στάθμη του νερού ακριβώς. Άμα παρατηρήσουμε, υπάρχει αυτή εδώ πέρα που είναι λίγο πιο έντονη και λίγο πιο πάνω, στα 3 μέτρα περίπου, 2 με 3 μέτρα, είναι η επόμενη γραμμή που καθορίζει τη στάθμη. Μέχρι αυτά τα σημεία μας δείχνει ότι το δάπεδο δεν είχε διαβρωθεί τελείως, οπότε το νερό έτρεχε σε αυτό το σημείο. Okay. Μετά διαβρώθηκε και έφτασε στο σημείο που πατάμε αυτή τη στιγμή, που είναι κάτω οι πέτρες, όπως βλέπουμε. Ανέλαβα με τον καιρό να υποθέσω σίγουρα βασικά. Χειμώνα, ας πούμε, καιρό, εδώ πέρα τα νερά είναι τελείως διαφορετικά. Είναι εποχές που δεν μπορείς να επισκεφτείς αυτό το σπήλαιο, ας πούμε. Είναι εποχές που δεν μπορείς να το επισκεφτείς, κυρίως χειμερινή περίοδο. Okay. Που δεν μας επιτρέπει, τουλάχιστον όχι στο κομμάτι το ξηρό του σπηλαίου, μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Αλλά πιο μέσα που είναι το νερό, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι στα βουνά υπάρχουν χιόνια ή το χειμώνα που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, οπότε δεν είναι εύκολη προσέγγιση. Οκ, σούπερ. Συνεχίζουμε. Στο άγνωστο λοιπόν παραπέρα. Είναι ένα από τα πιο στενά σημεία του σπηλαίου. Ίσα-ίσα χωράει ένας άνθρωπος. Και από ό,τι κατάλαβα, αυτή δεν θέλω να σταματήσουμε εδώ πέρα. I'm the man, I got the plan. When it hits the fan, do all I can, do all I can. Είναι πραγματικά έξω πραγματικό όλο αυτό το συνέστημα που νιώθεις όταν περνάς μέσα από τόσο λεπτές σχισμές στην ουσία των βράχων και προσπαθείς να δεις το επόμενο πέρασμα να είναι όλο και πιο λεπτό, όλο και πιο λεπτό, όλο και πιο λεπτό.
Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθετε να το βιώσετε με τους απαραίτητους ανθρώπους οι οποίοι θα ξέρουν τι κάνουν για τη δική σας και μόνο ασφάλεια. Σπηλεολογία ναι, ασφάλεια όμως. Ας πούμε. Κωστή, σε σταμάτησε εδώ πέρα σε στενά περάσματα για να μου πεις ρε φίλε, τι είναι ένα σπίτι. Ωραία, πραγματικά ωραίο το θέμα, έτσι πολύ φαντά. Τρομερά, η φάση που έχει τώρα είναι σούπερ, δεν ζητάω. Ωραία, να πούμε ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι μπορεί να τους είδαμε και στην είσοδο, κάποια ζωάκια, ενδεχομένως φίδια, Okay. Δίκια, τα οποία δεν ζουν στο σπήλαιο. Είναι στο περιβάλλον του χώρου. Αυτά λέγονται σπηλαιόξενα. Okay. Και εμείς σπηλαιόξενοι είμαστε τώρα. Σωστός. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι σπηλαιόφιλοι. Οι σπηλαιόφιλοι μπορεί να ζουν στο σπηλαιό. Το είδαμε, τους είδαμε για αυτούς. Είδαμε μάλλον τέλος πάντων ένα είδος, η νυχτερίδα. Η οποία ζει μες στο σπηλαιό, βγαίνει έξω, όμως στρέφεται. Και επιστρέφει πάλι πίσω. Και χοντρικά το λέμε τώρα. Και μια άλλη κατηγορία είναι τα σπηλαιόβια. Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον έξω κόσμο. Όλο το οικοσύστημά τους είναι μέσα στο σπήλαιο. Ακριβώς. Okay. Δηλαδή γεννιούνται, πεθαίνουν μέσα στο σπήλαιο. Αν βγουν έξω από το σπήλαιο, υπάρχει πρόβλημα. Τα οποία πεθαίνουν γρήγορα. Τύπου αράχνες, τύπου. Κάποια ισόποδα. Ισόποδα, κάποια. Ναι. Το σπήλαιο είναι πληροφορία. Αυτό που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, ότι βλέπουμε εδώ πέρα τη στάση του νερού, έχουμε τη γεωλογική πληροφορία, έχουμε τις επιστημονικές πληροφορίες. Δηλαδή. Ήδη που είναι σε αυτό το σπήλαιο μπορεί να μην είναι πουθενά άλλο στον κόσμο. Okay, οπότε αυτό είναι μοναδικό. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό. Μα κάθε σπήλαιο έχει πραγματικά το δικό του πραγματικά μικροκλίμα, μικροβιότοπο. Ο πρώτος σπηλαιολόγος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπορούσε να. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτός ο θόλος. Αυτός ο θόλος βλέπουμε πάνω στην οροφή. Λοιπόν, αν μπορέσουμε να φωτίσουμε λίγο, θα δούμε ακριβώς πού ήταν αρχικά το νερό, πριν διαβρωθεί το πέτρωμα, και θα καταλάβουμε ότι όταν ερχόταν το νερό με μεγάλο όγκο, μεγάλη πίεση, έβρισκε αντίσταση και στροβίλιζε. Οπότε αυτός ο στροβιλισμός δημιουργεί αυτούς τους θόλους. Οπότε καταλαβαίνουμε για να έχει δημιουργηθεί αυτός ο μεγάλος θόλος σημαίνει πόσο ότι ψηλά ήταν το νερό. Πόσο ψηλά ήταν το νερό, συν τη άλλη με τι πίεση ερχόταν, κατέβαινε και κατά πόσο ήταν εφικτό να βρει έδαφος για να το διαβρώσει. Τρομερό, υπάρχουν και άλλα τέτοια πράγματα ως προγράμμα στο σπήλαιο ή είναι το πιο μεγάλο? Αυτό είναι το πιο μεγάλο, το χαρακτηριστικό. Υπάρχουν σε μικρότερο μέγεθος. Okay. Αλλά υπάρχουν αρκετά και στα τυχώματα, αλλά αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο. Let's go. Το δεσφράγκο μου! Ναι. Βασιλή, παρακαλώ. Θέλεις τώρα να περάσουμε από εκεί, εσύ τώρα? Θέλετε ή δεν θέλετε? Θέλουμε πολύ, για πες όμως τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, όπως είδατε, τώρα εξελίσσεται διαφορετικά η οροφή του σπηλαίου. Χαμηλώνει, γίνεται πιο τουνελώδης και συνεχίζουμε σε πιο χαμηλά επίπεδα. Για να δούμε ρε φίλε. Αυτός νομίζει ότι είμαστε σκαθάρια να δούμε.
δύο σαν καθένας εδώ η φάση. Ναι. Έτσι. Το στέκι μας, έτσι μπορούμε να πούμε. Εδώ ας πούμε είναι ένας ωραίος χώρος που μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν θερμοσημείο που λέμε. Τι είναι το θερμοσημείο? Είναι ένας χώρος που πρέπει να πάμε να ζεσταθούμε, να προστατευτούμε όταν είμαστε πολλές ώρες μέσα. Όταν, okay. Εάν τώρα για παράδειγμα είχαμε έρθει να κάνουμε μια χαρτογράφηση ή μια φωτογράφηση πιο λεπτομερή και όλα αυτά, περνάς πάρα πολλές ώρες στο σπίτι, ναι. Άρα πρέπει. Δεν μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο, αλλά μεγαλύτερα σπήλαια ας πούμε που συμβαίνει, πάντα ορίζονται κάποια θερμά σημεία. Okay. Να φέρω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι επειδή είναι και της παρούσης και συμβαίνει τέλος πάντων. Στο Γουργούθακα, παράδειγμα, τώρα που γίνεται η αποστολή και φέτος, όπως πέρυσι έγινε μια πολύ δυνατή αποστολή από Έλληνες σπηλαιολόγους. Στα Χανιά. Στα Χανιά, ναι, στα Λευκαόρη. Το οποίο είναι το βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας, 1200 μέτρα βάθος, ας πούμε. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι υπήρχαν μέσα θερμά σημεία στα 700 μέτρα, ξέρω εγώ, πλέον τώρα έτσι. Κατασκηνώσεις κανονικά, με φαγητό, με κάποιον άνθρωπο που ετοίμαζε φαγητό, σούπες και όλα αυτά που οι άνθρωποι και τα παιδιά που προχωρούσαν για να εξερευνήσουν το σπήλαιο, στην επιστροφή τους κάνανε μια αναμονή, να φέρουν δυνάμεις. Εννοείται, ναι, άμα είναι κατεβαίνει σκύλια για τη μέτρη, είναι φαντάζομαι να είναι δύσκολο ορίδια. Ακριβώς. Εκεί ας πούμε έγινε μια πολύ μεγάλη αποστολή φέτος, με Έλληνες σπηλαιολόγους κυρίως, δηλαδή ομάδες που. Η αποστολή οργανώθηκε από καθαρά Έλληνες σπηλαιολόγους. Συνήθως έρχονται, ρε παιδί μου. Σπηλαιολογικούς συλλόγους. Που υπάρχουν από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Σε συνεργασία, σε συντονισμό, ναι, με πολύ σοβαρά μέλη, με σοβαρούς ανθρώπους, με επιστήμονες, με γνώστες του αντικειμένου. Έτσι. Που κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά και μια πολύ σημαντική επιπλέον καταγραφή. Σούπερ. Και συνεχίζεται και φέτος. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να προχωράμε. Let's go. Θα ακούσουμε τον ήχο του νερού. Κάτι μας λέει το σπίτι. Κάτι μας λέει το σπίτι, ελπίζω μας λέει καλά λόγια. Τσάου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε αυτό το πράγμα για το οποίο ήρθαμε. Πάμε να παρακολουθήσουμε κάτω από τη γη, πάμε μέσα στα νερά, πάμε να βιώσουμε την εμπειρία. Οι μισθά μείνουν εδώ, οι υπόλοιποι προχωράμε. Ποιοι θα μείνουν εδώ? Εσύ θα μείνεις εδώ, Γλυκούλη? Όχι, μόνο θα έρθουμε. Τελικά ωραία. Θα ακολουθήσουμε. Ριχά είναι μπίτε. Κανείς δεν μένει πίσω, φύγαμε. Βλέπουμε. Θέλω να βγούμε από εκεί. Από πού δεν φτιάχνει το νερό? Από εκεί πέρα. Έχει φως. Όχι, εμείς φωτίζουμε. Ωραία. Τα λέμε, ρε. Άντε, γεια. We'll be right back.
Πού πάει, πού πάει, πού πάει. Απίστευτη πραγματικά εμπειρία, είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορείς να βιώσεις χωρίς να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να σε καθοδηγήσουν μέσα σε αυτά τα πραγματικά στενά περάσματα. Δοκιμάζεις τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα και μετά οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με εξωτερικούς παράγοντες, νερό και δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα αυτά είναι ένα τίποτα όταν το μυαλό σου είναι στην κατάλληλη κατάσταση ώστε να μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση. Τρομερή εμπειρία, πάντα με προσοχή, πάντα με οδηγούς. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα ξαναέκανα, απλά και μόνο για να τεστάρω το δικό μου αυτό. Αράζουμε λίγο, με παρακολουθούν από ό,τι βλέπω, έχουν κάνει και απόλυτη ησυχία. Οδηγούμαστε προς τα έξω και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Ευχαριστούμε! Το φως. Κάποιες φορές δεν το εκτιμάς όσο θα έπρεπε το φως, φίλε, που βλέπεις. Πολύ σημαντικό και πολύ βιωτικό για σένα. Τρομερή εμπειρία μας, σου λέω. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς τα πήγατε εσείς. Άρα, για να ακούσω. Α, θα βέξω. Πώς τα πήγατε εσείς. Εντάξει, θα το ξανακάνατε. Ναι. Άνετα. Αύριο. Για να δούμε τι επόμενη τρέλα θα κάνουμε, ρε φίλε. Τσεκ. Σπήλαιο σέρφους, μεγάλο τσεκ. Από τις πιο έντονες εμπειρίες που έχουμε ζήσει. Από τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχω βρεθεί να αντιμετωπίσω. Και όλο αυτό λόγω mindset. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο να κοντρολάρεις τον εαυτό σου στις στιγμές πολύ μεγάλης πίεσης που δημιουργήσεις εσύ ο ίδιος. Πάντα με προσοχή, πάντα με ανθρώπους που ξέρουν, για να είσαι ασφαλής. Από αυτόν τον υπέροχο τόπο, πάνω στα ψηλά αυτή τη φορά, σας χαιρετάμε και ραντεβού την επόμενη φορά για να δούμε τι άλλο θα κάνουμε.